Πολύ σωστά το είπε, μη μα γίνεται αιμονή. μη ζυγιζόμαστε κάθε μέρα, βλέποντα ότι η ζυγαριά δεν ξεκολλάει, όπω λέμε. Ε, το ότι κολλάει η ζυγαριά, όταν προσπαθούμε να χάσουμε βάρο, αυτό εννοεί, φαντάζομαι, είναι κάτι που πρέπει να το περιμένουμε. Είναι αναμενόμενο το ότι η ζυγαριά κάποια στιγμή θα κολλήσει. Και συγκεκριμένα η ζυγαριά κολλάει περίπου. Κάθε ένα μήνα, κάθε τρει με τέσσερι εβδομάδε η ζυγαριά, αν το παρατηρήσει, αν δηλαδή κρατήσει ένα ημερολόγιο θα με θα το βάρο. Κάθε, κάθε τρει με τέσσερι εβδομάδε η ζυγαριά κολλάει για περίπου μία εβδομάδα. Α. Και ξαναμπαίνει στο ρυθμό σιγά σιγά. Αυτό που έχει σημασία εκείνη τη στιγμή είναι να μην εγκαταλείψει την προσπάθειά σου. Ε, Εκτό από προσευχή, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εκείνη τη βδομάδα. Γενικά εί είμαστε λίγο. Βάζω και μένα στη μέση, και εγώ ζυγίζομαι και εγώ παρακολουθώ το βάρο. Και καλό είναι να το παρακολουθούμε το βάρο μα. Απλά όχι με αιμονή καθημερινά αυτό που είπε. Ε, μην είμαστε ή όλα ή τίποτα. Δηλαδή κάνω μια προσπάθεια, έχασα βάρο και βλέπω κάποια στιγμή ότι η ζυγαριά κολλάει. Ε, ε, Συνήθω εσεί το βλέπω και στο γραφείο, κάνετε τα παρατάω. Βακουράστηκα που η ζυγαριά κόλλησε και ξανά από την αρχή. Και έχασα πέντε, έβαλα δέκα και ξαναμένετε στην ίδια προσπάθεια. Σε ανθρώπου που έχουν χάσει αρκετό βάρο, περίπου 10 κιλά, ναι. εκεί η ζυγαριά μπορεί να κολλήσει και για περισσότερο διάστημα. Δηλαδή, στο μήνα, στι. Ε, στον 1,5 μήνα, η ζυγαριά μπορεί να κολλήσει και για ένα Α, μήνα. Κάτσε, γιατί έχει έναν χώρο. Τώρα με αρχίσει να Βασικά, τι θέλω να σου πω για να μην Ότι stress. Είναι δεδομένο ότι η ζυγαριά θα κολλήσει. Δεν είναι ο οργανισμό ένα ρολόι κουρδισμένο που όλο πάει προς τα κάτω στο βάρος του. Υπάρχουν διάφοροι ορμονικοί παράγοντε, κατακρατήσει υγρών που τις έχουμε συζητήσει, η δισκυλιότητα που αν προκύψει είναι ένα θέμα που κολλάει η ζυγαριά. Συνήθω όταν μπαίνουμε σε προσπάθεια απώλεια βάρου, κάνουμε δίαιτα να το πω δεν μ' αρέσει ο όρο, βέβαια. Ε, Αλλά είναι αυτό διάτα, είναι. Ε, Όπω και να το κάνουμε, δηλαδή. Μειώνουμε την πρόσληψη τροφή μα. Μειώνουμε τι θερμίδε που καταναλώνουμε. Αυτό έχει σαν συνέπεια να προκύψει και κάποιο πρόβλημα ίσω δυσκυλότητα. Παρότι περισσότεροι πιστεύουμε, αφού τρώω σωστά, τρώω υγιεινά, γιατί να υπάρχει τέτοιο θέμα. Σοκάρεται το οργανισμό. Μειώνει μάλλον. την πρόσληψη τροφή, άρα μειώνει και τον αριθμό των γενώσεών του. Ωραία. Και πρέπει για να δούμε τη ζυγαριά να. Ξεκολλάει, ξεμπλοκάρει, να ρυθμίσουμε και αυτό το ζήτημα, είτε τρώγοντα τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνε, φρούτα και λαχανικά, είτε ενισχύοντα το διατολόγιό μα με προβιωτικά. Με συγχωρείτε, αυτό είναι βήμα. Στην καλή λειτουργία του εντέρου. Αυτό είναι, είναι, βήμα... είναι, είναι βήμα, δηλαδή, αντιμετώπιση. Είναι βήμα αντιμετώπιση για να ξεκολλήσω τη ζυγαριά. Αφού πλέον το έχω αποδεχτεί ότι θα κολλήσει, και όταν κολλήσει να δω πώ μπορώ να το ρυθμίσω. Όχι δηλαδή με το που κολλήσει, να παρατήσω την προσπάθεια. Ωραία. Ε, άλλο κόλπο. Δεν θα πω αυτό το δύσκολο που δεν σα αρέσει πολύ. Θα το αφήσω τελευταίο την άσκηση. <laughs> αυτό με την άσκηση, ρε, παιδί μου. Α το αφήσω <laughs> λίγο. Θα βοηθήσει, Θα βοηθήσει. Σίγουρα η άσκηση, η ήπια σένταση άσκηση, λίγο τζόκινγκ, περπάτημα, λίγο πιο έντονο. Όχι, κάνω βόλτα στην αγορά. <laughs> ε, βοηθάει αυτέ τι στιγμέ που βλέπουμε τη ζυγαριά να κολλάει. Η εφίδρωση με λίγα λόγια. Δηλαδή, αν δεν υδρώσει, δουλειά δηλαδή δεν γίνεται. Θα ξε, ξεκολύσει, θα ενεργοποιήσει λίγο, θα δώσει όθηση στο μεταβολισμό μα. Και πού το ξέρει αυτό ο μεταβολισμό, ότι εγώ δεν ασκούμε. Και είναι δεν θέλει πολύ έξυπνο, όπω και είναι και έξυπνο όταν κάνουμε λάθη ναι. στι και καταλαβαίνει ότι κάνουμε λάθη και δεν χάνει λίπο. Χάνει συνήθω υγρά σε αυτέ τι διέτε, εξπρέ κτλ. Το ίδιο έξυπνο είναι όταν θα προσπαθήσει να τον ενεργοποιήσει, κάνοντα άσκηση, τρώγοντα φρούτα και λαχανικά για τη δυσκυλότητά σου, Πίνοντα νερό, Αυτή ένα ακόμα είναι. Αυτά τα κόλπα του τύπου πιείτε ένα ποτήρι νερό το πρωί και ένα νερό το βράδυ. Από ένα άλλο καλύτερο κόλπο που θα βοηθήσει και ναι. τη ζυγαριά, ίσω να ξεμπλοκάρει και γενικά να βοηθήσει την προσπάθεια στο αντινάτισμά μα. Πιείτε δύο ποτήρια νερό, περίπου μία ώρα, μισή με μία ώρα πριν φάτε. Άκουσα ότι δεν κάνει το νερό κατά τη διάρκεια του φαγητού. Εγώ το κάνει. Κάνει. Είναι μέσα στους μύθους. Είναι σαν το νερό το πρωινό. Ε, απλά καλύτερο είναι να το πιούμε πριν, mm -hmm. για, επειδή μιλάμε για δυνάτισμα αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι ο οργανισμός θα κάψει λίγες περισσότερες θερμίδες, αυξάνει όντως τη θερμογένεση, αυξάνει το μεταβολισμό και ο θερμίδες, ε, και, και θα, θα κάψει λίγες περισσότερες θερμίδες, και θα νιώσω κορεσμό. Θα φουσκώσω πίνοντα oh. 500 ml νερό, μισό μπουκαλάκι νερό πριν το γεύμα. Αυτό που λένε ότι σε περίπτωση που το, το πίνει το νερό κατά τη διάρκεια του γεύματο, ε, δεν βοηθάει την απορρόφηση των ε, βιταμινών κτλ. Όχι. Oh. Καμία σχέση. Λάθο. Χ. Χ. Πριν όμω, θα βοηθήσει την προσπάθεια δυνατίσματο και γενικά η ενυδάτωση θα βοηθήσει την, ε, ε, το ξεμπλοκάρισμα τη ζυγαριά. Oh, yeah. Φυσικά. Όχι αυτό να το κάνουμε μία μέρα σήμερα αλλά Να το εντάξει, υιοθετήσουμε προφανώς. σαν τρόπο ζωή μα, ε, στην καθημερινότητά μα, να πιούμε το νερό μα ε, πριν το φαγητό. Εντάξει τότε. Ε, θα τα κάνω. Ωραία. Ε. Έχει πάρα πολλά να κάνει. <laughs> Ξεκίνα λίγο με αυτά, για να μην σου <laughs> βάλω την άσκηση πρώτη, αν και ξέρω ότι γυμνάζεσαι. <laughs> αλλά ναι, γυμνάζεσαι. γυμνάζεσαι. Όλη μέρα είμαι στα γυμναστήρια, αλλά κάνω μια απόπειρα. Και πρόσεχε <χει> λίγο, εσύ και όλοι όσοι βλέπουν τη ζυγαριά κολλημένη τα ενδιάμεσά σου γεύματα, τα μικρά έτσι σνακ που λέμε, ε, που σε προετοιμάζουν για το επόμενο γεύμα ή σου κόβουν κάπως την πείνα, ας προτιμήσουμε να έχουμε επιλογές που έχουν μέσα, είναι πρωτεϊνικής φύσης, ένα αυγό. Ε, και όχι τόσο, σύνως εμείς νομίζουμε ενδιάμεσα όλο να τρώμε ένα φρούτο, να πίνουμε ένα χυμό, έτσι τα έχουμε συνδυασμένα. Αμύγδαλο και αυγά από εδώ και πέρα. Αμύγδαλο και αυγά, αμύγδαλο, τέλεια. Αμύγδαλο, εγώ και κοτόπουλο. Αυτά. Ο, εντάξει, ε, 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 <laughs> α <και> διαλέγουμε <laughs> να είναι μας. τα τρόφιμά μα τέτοια ε, φύσεω έχουν καλό κορεσμό και δεν ανεβάζουν έτσι, τα επίπεδα του ζαχάρου απότομα που είναι ε, κάτι κακό στην προσπάθεια δυνατίσματο και δεν θα βοηθήσει και στο να κουνηθεί η ζυγαριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία μου. Και εγώ ευχαριστώ.